Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γεια σας Βασίλη. Γεια σας Θοδωρή. Λοιπόν, 40 Cox. 40 Cox, τα παιδιά με τα κόκκινα. Αγαπημένη ομάδα. Από πέρσι. Έβαλαν και το παιδί, δεν είχαν την πρώτη επίθεση, δεν καταφέραν να κάνουν κάτι. Εναντίον των Partition Buffs. Cox θα είναι, ναι, εγώ δεν είναι. Έτσι. Μιχαηλίδης τώρα το καλάθι για τον αγώνα και για τους Βάφνις και έκανε και το κλέψο μετά. Να πούμε, η Κόξα είναι πιο τετράδα, Ιωάννου ή Αφή Παπαδόπουλου, κλασική. Τραβάνε το κουπί για την ομάδα και ο Κωνσταντέλιας. Οπότε δύσκολα τα πράγματα για τους κόκκινους. Ενώ απ' την άλλη είναι τώρα στο παρκέ Κωνσταντέλια στο στοιχείο Ιωάννου. Θα πάρει την κατοχή για την ομάδα του. Αφού έστω την πάρει στο Κωνσταντέλια, θα βάλει και το καλάθι Ιωάννου. 1-1. Είναι ο Σαγάνης, ο Μιχαηλίδης, ο Λάβδας και ο Λαυκίδης. Σαγάνης έχει κλειστεί από δίδυμους πύργους. Το βάλε. Ω! Φοβερό καλάθι. Ανάμεσα σε Λεωνίδα και Ιωάννου. Καταλαβαίνετε για τη δυσκολία του καλαθιού αυτού. Λαβδάς για τρεις, όχι, Μιχαηλίδης ο rebound. Σε ποιον σου σαγάνει. Ιωάννη για τον Λεωνίδα, μέχρι μέσα αυτός, ασοχή. Για τον Κωνσταντέλια. Άστοχος ο Ηλίας. Όχι, ο Λεωνίδας ήταν το 12, ναι, ο Λεωνίδας ήταν άστοχος. Ο Ηλίας είναι με το 11. Τι έγινε. Κάτι πάτησε ο Ιωάννου. Λαυκίδη αλλά με φάουλ πάνω στον Ηλία Λεωνίδα. Δεν στα μέσα. Στον Κωνσταντέλια για τρεις αυτός, αστοχή. Λαυκίδης γύρισε, καλάθι και φάουλ. Άλλο δύσκολο καλάθι. Ένα, τρία. Άστο την πολύ ήταν. Το Σταντέλιας που στο Λαυκίδη. Φάουλ γέννησε εδώ ο Ηλίας σε συνεργασία με τον Λεωνίδα. Φτάνει λεπτά αγώνα χαμηλός. Φτάνει λεπτά λεπτά. 5 λεπτά έχουν πέσει στο παιχνίδι. 2-3 λοιπόν το καλάθι ήταν από τον Ηλία πριν. Το άλλαξε φίλο. Σταμάτησαν το παιχνίδι.
ο άντρας. Λάβδα σας πόκησε. Λεωνίδα. Δεν δίνω τα κάτω φάουλ από Λάβδα, σωστό φάουλ. Ιωάννη. Τρία τέσσερα λοιπόν με το τρίποντο στο καμπελιά. Όχι. Δεν είδα. Ηλία. Αποκλείει. Αλλά συνήθως ο Λεωνίδας σκοράρει για τρεις. 4-4 από τον Μιχαηλίδη. Για να κλέψει εδώ την μπάλα, ο Ηλίας θα σκοράρει. 5-4, άμεση απάντηση. Αυτός ο Λεωνίδας και πάλι ο ίδιος ο Λιμπάου. Και πάλι άστοχη, αλλά το Λιμπάου είναι πάλι ο Σαρακόπης. Δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 2 λεπτά που βλέπουμε. Λάβδας πάει με το λαχτήρι, αυτός θα δει το σαγάνι. Στα μέσα αυτός το ταμπλό είναι άστοχος. Ιωάννου. Σταντέλιας. Σταντέλιας για 3, όχι. Στόχησε ο Ηλίας, πήρε ο ίδιος το τυπάκι, ο Ηλίας. Κωνσταντέλια θα πάρει άλλο ένα τρίποντο. Άστοχο και αυτό. Μιχαηλίδης. Να, ο Λεωνίδας θα βάλει άλλο ένα τρίποντο στα 4 και αλλαγή. Ο Παπαδημητρίου. Ναι, ρε. Ο Παπαδημητρίου περνάει στη θέση του Σαγάνη και ο Λάπας μέσα στη θέση του Μιχαηλίδη. Λαχίδης με το αριστερό. Πώς την μπάλα πήγε και βγήκε πραγματικά πήγε. Παπαδημητρίου όμως είναι εκεί σε κέρια θέση να πάρει το rebound και Λάπας. Νάγος από το Λάπα, έκλεψε ο Ηλίας. Προστάρει για τρεις κατευθείαν, πάρα λίγο. Ωραία, έπαιξε το 1-2 με το Λάβδα και έκαναν το 7-5. Διαχειρός Λαχτήρι, λοιπόν. Δεν περίμενε ο Κωνσταντέλιας τον Ιωάννου να πάρει θέση. Ο Παπαδημητρίου δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και αυτή είναι για τους κόκκινους. Εκεί στο λίγο κάτι σαν μπάσκετ, ήταν εσύ το μπάσκετ.
Λεωνίδας για να βάλει και τρίτο, όχι. Λάβδας δεν μπορεί ούτε αυτός. Κωνσταντέλιας από κοντά, ευστοχή. Λάπας, δύσκολο καλά. Τα μπλοκ με καλή άμυνα πάνω του, 8-6. 1,5 μείνει για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ιωάννου Κωνσταντέλιας, Ηλίας και Λεωνίδας. Μπάλα Ιωάννου από την βολή. Μέσα, 9-6. Χειροκροτήματα της Κερκίδας. Παπαδημητρίου. Λαφκίδης ο Παπαδημητρίου, κακή πάσα. Και του Διαμαρτίδη, αυτό είναι το πιο θετικό, να κάνεις κακή πάσα. Θα πεις βέβαια, αν είχε κόψει θα ήταν καλή πάσα, αλλά δεν είχε κόψει. Λάβδας σας το έχει σε Λάβδας, το Δελβάδας το έχει σε κι αυτός. Παπαδημητρίου τρέχει και να την πάρει την μπάλα. Σουτάρια στο χείλ Αυκίδης. Μέσα. Από κάτω, από κάτω. Κατακόνι. Από κάτω η επαναφορά. Από κάτω, από κάτω. Η επαναφορά από κάτω. Μία επίθεση λοιπόν. Όλοι για τους Cox. Λάπας πιέζει πολύ στα όρια του φαουλ και δεν έχει να το σπάλει ο Μαρόνι. Κωνσταντέλιας και Ηλίας σουτάρει. Αστοχή. Βιάστηκα την ώρα και να συνεχίσει. Λάπας. Πήγε να βάλει. Εδώ ο Λάπας έχει κι άλλο χρόνο. Και λέει λίγο της όλης περίοδος. 9-7 μπροστά η 40. Cox. Ξεκινήσαμε με ένα λάθος. Η μπάλα στην κυρία από εμάς. Στην κυρία στις Κερκίδες η μπάλα λοιπόν. Ναι, τα χειροκρότηματα που άκουσαμε πριν. Ηλία στον Ιωάννου και από εκεί τον μπλέκουν τα βαζούλα, μπορεί. Και θα βάλει το καλάθι. Τα βαζούλα σου έχουν περάσει τη θέση του Λαφκίδη. Έκανε το 9-8. Πρόκειται ο Ιωάννου και ο Ηλίας Ραβαθούλας. Παπαδημητρίου θα εισοχίσει από κοντά για το 9-9. Αν σας αφήσε ο Λεωνίδας με τον rebound. Πάσα στο Χ. Λεωνίδας τρέχει, παίρνει το rebound. Ιωάννου γυρνάει με τα αριστερά, είναι άστοχος. Μαγαζούλας. Σαγάνης και Λάπας. Για τρεις, όχι. Ιωάννου ήταν μόνος του, παραλίγο να έχουμε την μπάλα σε αντίπαλο. Τελικά αυτή πήγε στα χέρια του Λεωνίδα και από εκεί στον Ηλία. Αστοχή αυτός, θα πάρει όλους τον φάουλ. Πάει να βάλει ένα θεματικό καλά, θα πάρει μόνο τον φάουλ. Παπαδημητρίου. Ο Κωνσταντίν είναι ο Βασιλέκ. Τραγουδίστη. Ο Ηλίας από τα 5 μέτρα στο Φιλάπας.
Φοβερά παίξαν το 1-2 Παπαδημητρίου με Σαγάνη και ο δεύτερος θα... ο πρώτος θα κάνει το 9-10, ο δεύτερος είναι στην assist. Μπροστά η Partition, λάθος Κωνσταντέλιας, δυνατή πάση στο Βιλία. Αυτός έχασε το κοντρόλ της μπάλας, ο Λαβαζούλας έκλεψε, πήρε και το φάουλ στην λύζηση. 9-10 λοιπόν. Παπαδημητρίου, όχι. Κωνσταντέλιας για τον Λεωνίδα, για τρεις αστοχή. Δείχνει και τα γαλλικά του στην παλίτσα. Τι σου λέει η Λεωνίδα αυτή. Ηλία στο rebound, Λεωνίδα στο Κωνσταντέλια και πάλι Λεωνίδας. Κωνσταντέλια στο rebound, Ιωάννου. Μέσα από τον Ιωάννου, 10-10. Κωνσταντέλιας θα πάρει άλλο ένα τρίποντο, μέσα αυτή τη φορά, κάτω του φώναξε ο Λεωνίδας, το έκανε, το βάλε, 12-10, 12-11 κατευθείαν από τον Λάβα, από την ασίστ του Λαβαζούλα. Με ταμπλό ο Ηλίας, κόλο-κόλο πήγε εκεί τον αντίπαλο μες στο καλάθι, το έβαλε, 13-11. Λαβαζούλας όχι. Πού το Ηλία. Ο Λεωνίδας θα βγάλει στον Κωνσταντέλια. Αυτός ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας του. Τώρα θα πάρει όμως το τριμποντάκι. 2-2 σερί από τον Κωνσταντέλια. Και 15-11. Σαγάνης όμως με το δεξί φλότερ. Το 15-12, είπα εγώ 16-12. Αυτός ο Ηλίας, ο ίδιος το rebound και foul θα πάρει. Και πάλι να αντιπάθει την Κωνσταντέλια στον Ιωάννου. Παπαδημητρίου από την αγαπημένη του θέση. 4-5 έχει από εκεί και όπως ακούσατε τον Ηλία να φωνάζει time out. 15-13 λοιπόν, γυρίσαμε μετά το time out που ζητήσαμε σπεσμένοι οι κόκκινοι. Σαγάλι για τον Μιχαηλίδη που ξαπέρασε. Τώρα καλά και φάρα τον Μιχαηλίδη, παίζουμε με όχι με δίδυμους πύργους, με τρίδυμους πύργους. Μιχαηλίδης, Ραβαζούλας και Λαφτίδης μέσα. Ό,τι πιο ψηλό και δυνατό έχει να επιδείξει η ομάδα των μπλε, το του βάλει. 15 όλα από τον Μιχαηλίδη, πολύ καλή προσθήκη. Ιωάννου κατά τον Λεωνίδα. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη, Κωνσταντέλια στο rebound. Αστοχή και αυτός είναι. Ο Λεωνίδας κατευθείαν για τρεις μέσα, 17-15, όχι. Παλιά ήταν. 17-15 λοιπόν. Παίζει κάποιο μουσική. Δεν άκουσε μουσική. Φάουλ. Σαγάνης μπήκε και βγήκε. Μιχαηλίδης. Φοβερή άμυνα του Λεωνίδα. Αλλά έβαλε την μπάλα τα χέρια του, από τα δικά του χέρια λοιπόν είναι εκτός. Σαγάνης, αστοχή.
Εγώ τα έχω πει, δεν με ακούτε. Νομίζω ότι είναι αστείο αυτό με τη σφυρίχτρα. Για αυτό το λέω, για κανένα να λέω. Ηλίας για τρεις, μέσα. Μιχαηλίδης για τον Ραβαζούλα. Πάει μέχρι μέσα ο Ραβαζούλας, αστοχή. Την μπάλα για τα χέρια του Λεωνίδα. 19-15. Θα κάνει σε ένα κακό σουτ ο Ηλίας στη rebound. Πώς θα γυρίσει μόνος του κατευθείαν. Κακή επίθεση, πολύ κακή επίθεση για τους στόχους εδώ. 3,5 μένουν για τη λήξη του μηχρόνου. 19. 16 και μία βολή για τον Ραβαζούλα λοιπόν εδώ τον goal foul. Όχι βολή. Η μπάλα από τα χέρια του Λιέτ. Μιχαηλίδης πέρα στο Λεωνίδα. Πολύ εύκολα. Ας το έξω. Θα κάνω όλα τέλεια εκτός από το τελείωμα. Λιέτ στο εκεί φάουλ. Σαγάνι, Σάσο, Ζαβαζούλα, ψηλά, αστοχή. Μιχαηλίδης να δείτε τον Ιμπάου. Ζαβαζούλα, στο σπίτι, Λαφτίδης. Σαγάνις και πάλι άστοχος, Ζαβαζούλας. Για τρεις. Ούτε αυτός. 19-16 παραμένει. Λεωνίδας, ωραία ενέργεια. 20-16 με αυτό το γύρο στεπ. Η μουσική από πού ακούγεται μπορεί να μου πει. Μπέκα. Ηλίας αστοχή, Λαφκίδης. Αλήθεια για τον Ραβαζούλα, ωραία γύρισε γρήγορα η μπάλα και 20-17. Και αλλαγή ο Ραβαζούλας έξω, ο Λάβδας μέσα. Για το τελευταίο λεπτό. Σε έκανε μια κακή επίθεση. Και μένουν 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του χρόνου. Σαγάνης. Λάβδας για τρεις, όχι. Το λιμπάνο του μέσα από το Λαφκίδη. Θα πάρει και το καλάθι. 20-18. Και η τελευταία είναι για τους 40 κόξους για το πρώτο ημίχρονο. Ο Ηλίας τώρα θα κρατήσει την μπάλα της αδερφή του. Ζητάει ένα screen. Ωραίο κόψιμο από τον Λεωνίδα. <2,6. Κι> Λεωνίδας για τρεις κατευθείαν, όχι. Λήξει λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. 20-18. Οι κόξοι είναι μπροστά. Πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
βρήκα εδώ. Δέκα. Τολμώβει μπάλα. Αλλά αυτό. Λοιπόν, το πρώτο λεπτό πέρασε του δεύτερου ημιχρόνου. Τα λάθη δεν έχουν για ακόμα. Παπαδημητρίου Μιχαλίδης θα βγει το Λάβδα. Λαυκίδη στην τετράδα για τους Παρτίσιων. Αυτό και ο Λάβδα και πάλι όμως βάζει το χέρι του. Η άλλη είπαμε είναι η κλασική τέσσερις. Θεαματικότατη φάση είδαμε με την τάπα του Μιχαηλίδη. Αλλά ο Ιωάννου επανέρχεται για το 21-18. Ο Λεωνίδας αυτό έχει στο ίδιο στο rebound. Μιχαηλίδης μέσα σε 3 λεπτά ζητάει αλλαγή. Ο Λεωνίδας αυτό έχει Ιωάννη. Ο Λάβδας ωραία άμυνα από πίσω του σταμάτησε την μπάλα. Λάβδας θα πάρει και το τρίποντο, όχι. Παπαδημητρίου διεκδικεί τον μπάλα από τον πολύ ψηλότερο Ηλία. Ο Ηλίας θα νικητής. Θα στάρει για την βολή. Κακό. Ιωάννου παραλίγο να την γυρίσει και στον Ηλία, αλλά ο Λαυκίδης βγάζει την μπάλα. Παπαδημητρίου για τον Μιχαηλίδη. Παπαδημητρίου τον έφτασε. Ηλίας και chill out. Βλέπετε ακόμα το έχει το χέρι. Ιωάννου, όχι. Δεν θα πει κατά, δεν θα καταλήξει ο καλάθι, στο χέρι του Ραβαζούλα όμως και από εκεί στο καλάθι, 21-19, στο μείον 2 τώρα η Πατήσιο, λάθος του Κωνσταντέλια, δεν έχει πει με φτωχία ο Κωνσταντέλια στους συμπαίκτες, το έχει κάνει αρκετά λάθος βάσες. Παραλίγο να κλέψουν, τελικά η μπάλα είναι και πάλι για τους Πατήσιον. Τώρα όμως κλέψανε οι κόκκινοι. Ο Λεωνίδας το ολοκλήρωσε. Ιωάννη. Φάουλ.
Ομοσπονδία σας, τον Χίο Λασίδη. Και Λάπας. Παπαδημητρίου με ταμπλό, ναι, 21-20, ακόμα πιο κοντά. Και έχουν την ευκαιρία με ένα τρίποντο να περάσουν και μπροστά. Όχι, ο Ραζαβαζούλας πάει προς τα μέσα. Ανάποδο λέει απαστοχή. Έδιο στο rebound. Καλά, και φάουλ. Ναι! 21-21 και μία βολή για τον Ραζαβαζούλα. Και τώρα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Μέσα και πολύ, 21-22 και περνάνε μπροστά λοιπόν με το έμεσο τρίποντο του Ραβαζούλα. Βολή. Μία βολή τώρα για τους 40 Cocs. Σε 1-24 λοιπόν έχει γίνει το σκορ. Ο Λάπας ήταν αυτός που έπεσε. Το συν 4 στην ομάδα του. 21-25 τώρα. Το Ραβαζούλα. Δεν θα μπορέσει ο Λεωνίδας. Θα φύγει. Θα λέγαμε στο δεύτερο ημίχρονο. 4, 5, για τους Cocs δεν έχουν βάλει καλάθι, καλά τα λέω. Όχι, έχουν βάλει ένα. Μόλις ένα. 1-7 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο μετά από 8 λεπτά αγώνα. Μόλις συμπληρώθηκαν 8 λεπτά. Όχι, ο Ιωάννου Ηλίας μας φόρησε. Λάπας. Το Σαγάνι που πέρασε, η μπάλα είναι για... για τους Πατήσιων, από χέρια κόντρα του κορεκτός. Ραβαζούλας κι άλλο, 21-26. Έχει πάρει την ομάδα το χέρι. Λεωνίδας ο ίδιος στο rebound, προσποιήθηκε φοβερά ανάμεσα σε δύο παίκτες και έκανε το 22-26. Κάνει για τρεις, όχι, Λεωνίδας στο rebound. Παράλληλα με την κλέψη μπάλα από τον Δημητρίου. Ο Ηλίας στο rebound, συγγνώμη, γιατί πήρε και το τρίπο το άστοχο. Παπαδημητρίου κατευθείαν το σούτα στο χείο, ίδιος στο rebound. Δεν είναι ο σούτ, όχι, πας. Κάνει αυτό στο Λάπα, λοκ του Ηλία. Μπάλα βρήκε εκτός όμως εδώ. Και είναι, και πάλι, και είναι πάλι για τους Πατήσιων. Παπαδημητρίου για τον Λάπα. Το ταμπλό ευστοχή 22-27. Και από 4 πλέον ο Λεωνίδας αστόλισε. Μπορούσε να δει και μια φάση γιατί όλοι οι συμπαίκτες ήταν ελεύθεροι. Παπαδημητρίου. Αστοχή η Ραβαζούλα στα κρούτσι μπάζα για του Λουλάπα. Αυτός ο συνεχίζει το καλά θα τους τρεις. Ναι, 22-29. Το τρίποντο από τον Λάπα. Κόκ.
τον Ηλία. Φάουλ θα πάρει ο Ηλίας και μια βολή. Μια βολή. Έξω η βολή. Το σκορ δεν αλλάζει. Φάουλ του Ιωάννου στο Λάπα. Για τον Λάπα. Τώρα προσπήρχε, πήγε προς τα μέσα, έκανε λάθος. Ηλίας. Λεωνίδας για τον Ηλία. Και πάλι για τρεις αυτός. Και πάλι άστοχος. Δεν έχει τροφοδοτηθεί σχεδόν καθόλου ο Ιωάννου. Παπαδηλητή από κοντά, 22-30. Λάθος του Κωνσταντέλια, Σαγάνης, Παπαδημητρίου και Λάπας. Άστοχος αυτή τη φορά. Μία επίθεση όλοι για τους κόκκους, μάλλον θα βιαστούν. Κωνσταντέλια για τρεις, αστοχή Παπαδημητρίου. Λάπας για τρεις, όχι. Κωνσταντέλια θα προλάβει τον χρόνο, ναι. Άστοχος όμως, 22-30 λήξη του σπίτου 12 λεπτού με επιμέρους σκορ 2-12 για τους Πατήσιων. Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε, οι Πατήσιων έχουν βάλει τις βάσεις για την νίκη στο σύν 8 πλέον από εκεί που χάναν στο ημίχρονο με 20-18. Λεωνίδας. Ηλίας. Φάου. Κωνσταντέλιας. Όσο κυλάει ο χρόνος, δεν κυλάει πέμπτους τώρα που κάνουν μεγάλες επιθέσεις. Μετά θα το πάρουν χαμπάρι κάποια στιγμή. Ωχ, τι έχασε ο Λεωνίδας. Μιχαηλίδης από κοντά. Η κούραση μάλλον κάνει εμφάνιση στις δύο ομάδες. Λεωνίδας παίρνει την μπάλα και τώρα θα επιθέσει. 24-30, να ένα μικρό σερί 2-0. Φάουλ κέρδισε ο Σαγάνης. Και ο Μιχαηλίδης καλάθι κεφάλι 24-31 και μια βολή. Έξω βολή, ο ίδιος δεν πάνε το χει, ο Λεωνίδας το χει. Λόγκ από το Λάβδα. Δεν υπάρχει από το Λάβδα, πάλι ένα μπλοκ. Λάβδας για τρεις. Ωραία. Κανείς δεν πάει για την μπάλα. Αφήστε δίκη, παιδιά. Ο Λάβδας τώρα θα στάρει την κορυφή. Oh!
Μπάλα είναι για τους Κόκς. Λεωνίδας κατευθείαν για τρεις, μπαίνει και βγαίνει. Ηλίας στον Ιωάννου, φάουλ. Ιωάννου πήρε το rebound και βάλει το καλάθι πάνω από το λάβρο, 25-31. Σαγάνης αστοχή. Λάβδας, ποιος το rebound, ο Λεωνίδας. Σαγάνης φοβερή, πάσα στον Μιχαηλίδη για το 25-32. Διατηρούν το προβάδισμα. Ιωάννου, όχι. Ο Λάβδας είναι αυτός που κάνει το 25-34 στα προσωπικό του σήμερα στον πρώτο του σήμερα. Τρίποντο Νίκης. Λεωνίδας με ταμπλό 26-34. Σαγάνης, αστοχή, ο Λίας μαζεύει. Βρίσκεται στον Κωνσταντέλια, στο Ταρίκα 3, μέσα, 28-34. Να πω 1-3-0 γρήγορο, έφερε τη διαφορά στους 6 από τους 9. Τρέχει παιδιά ο χρόνος κανονικά. Γιατί να σταματήσει. Τρέχει τις αλλαγές. Μέχρι μέσα 28-35. Ιωάννου δεν θα πατήσει, αυτή της. Λάβδας για το Λαυκίδη. Πάλι Λάβδας, θα σπάρει για τρεις, όχι. Ο Ηλίας πήρε τον rebound, ο Λαυκίδης δεν περίμενε, δεν πρόσεχε. Ιωάννου έβαλε το χέρι του, φάουλ. Νέο φάουλ. Μια βολή. Και μια βολή για τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας για τον Ηλία, μέσα 29-35. Λάβδας, 29-37, βρήκε το χέρι του στο πιο κρίσιμο σημείο. Δύο τρίποντα από το Λάβδας αυτήν την περίοδο. Μαχαιριές και τα δύο στους 40 κόψους. Κωνσταντέλιας όμως είχε δύο απαντήσεις και στα δύο τρίποντα του Λάβδα. 31-37. Σαγάνης, φάουλ θα πάρει. Συμφωνία, 31-38 και στα κελαγή βγαίνει. Παπαδημητρίου λοιπόν μήκες θέση του. Ο Λεωνίδας για 3 μέσα, 33-38, 7 ψυχή 40 κόμμα. Δεν παρατάνε κανένα μάτς. Τραβαζούλας, αστοχή, ο ίδιος στο rebound. Ανάποδο Λιάπ, άστοχος, Ηλίας. Λεωνίδας άνθρωπος τώρα το τρίποντο. Άνθρωπος από Παπαδημητρίου, Κωνσταντέλιας. Λάθος από τον Κωνσταντέλια, εδώ στην παραστολή Λάβδα. Τραβαζούλας. Καλάθι και φάουλ. Απ' το Ραβαζούλα πρέπει να είναι το τρίτο ή το τέταρτο που παίρνει. Γκολ φάουλ.
Τραβαζούλας, Λάβδας. Άστοχος, ο ίδιος στον πάντο μου για το Παπαδημητρίου πάλεψε για την μπάλα. Και πάλι άστοχος, Λεωνίδας τώρα. Τραβαζούλας θα πάρει το rebound. Παπαδημητρίου, αστοχή Λαχίδης. Φάουλ και μια βολή. Βολή, βολή. Αστόχησε ο Ηλίας στη βολή. Λάπας θα το δει και αυτός. Ηλίας. Το στάδι για τρεις. Κακές και γρήγορες επιθέσεις από τους Hawks τώρα. Ζάμπολ, πολύ καλή μονομαχία. Ο Παπαδημητρίου από την κορυφή. Μπάλα είναι για τους Hawks. Λεωνίδας, κατευθείαν για τρεις. Έρβολ. Τώρα. Κωνσταντέλιας, ωραία, βρήκε μέσα τον Ηλία στη ρακέτα. Ζούλας, στο Λάβδα. Τρίποντα από το Λάβδα, 35-43. Είπαμε, ήταν μαχαιριά όλα τα τρίποντα του Λάβδα. Κωνσταντέλιας για τρεις, από το σπίτι του, αστοχή Λάπας. Όχι ρε φίλε. Δέκα. Από κάτω, από κάτω. Καλά τα Ηλίας αστοχή, Λάβδας. Μπαίνω στο τελευταίο λεπτό. 45-45, τίποτα δεν αλλάζει. Η νίκη θα πάει στους Πατήσιων. Μόνο το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Παπαδημητρίου αστοχή. Καλά για τον Ιωάννου, 36-45. Λάπας, όχι. Δέκα. 37-45 από τον Ιωάννου. Βήματα του Παπαδημητρίου. Μία επίθεση έχει μείνει, 24 δευτερόλεπτα. Και στα τέλεια πάλι από το σπίτι του. Πάλι άστοχος. Λεωνίδας θα κάνει το κλέψιμο. Απέξτε μπάλα, παιδιά, απέξτε μπάλα, πήρα και στα εμάδα. Απέρανε... Ηλίας για τρεις, όχι. Λάπα στο rebound και τέλος. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 37-45 Πατήσεων.
πετύχαν ακόμα μια νίκη σε ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στο Αντακόπτη.